Να. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζουμε πάρα πολύ όμορφα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για μας έχει πάρα πολλές αναμνήσεις. Όταν αρχίσαμε και δεν είχαμε τις δυνατότητες να κάνουμε το πρώτο κλινικό φροντιστήριο, θέλαμε να γυρίσουμε ένα βίντεο. Οπότε πήραμε μια βιντεοκάμερα. Ο Λουκάς ο Αθανασιάδης, ο ψυχίατρος, ο φίλος μας στο κέντρο, την κάμερά του. Καθίσαμε όλοι μας, γράψαμε ένα σενάριο. Και μάλιστα κάποιοι έγραψαν ένα αστείο σενάριο και κάποιοι έγραψαν ένα πιο πραγματικό για να παρουσιάσουμε τι. Να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στον ουρολόγο πώς παίρνεται ένα σεξουαλικό ιστορικό. Γιατί κανένας μας δεν ήξερε, ποτέ δεν είχαμε πάρει σεξουαλικό ιστορικό. Λοιπόν, ο κύριος Βαϊδάκης που ήδη τον προσφώνησα, είχε προσκληθεί σε κάποια κλινικά φροντιστήρια, έκανε κάποια σχόλια. Πάντοτε μου άρεσε να ακούω. Και είπαμε σήμερα να δέσουμε αυτό το παλιό, να το δούμε με μια καινούργια ματιά, πιο φρέσκια. Το ίδιο υλικό. Άρα θα παίξουμε ένα ιστορικό βίντεο που έχει γυριστεί με δύο ανθρώπους που δούλευαν στο κέντρο. Είναι ο Δημήτρης Ομάλης, πρωταγωνιστή, που είναι ψυχίατρος, και η Ειρήνη Κιλέτση, που είναι ψυχολόγος. Δουλεύουν σε Θεσσαλονίκη και οι δύο πια. Δούλεψαν για κάποια χρόνια στο κέντρο. Έπαιξαν τους ρόλους αυτούς. Οπότε συγχωρήστε λίγο, και ο Λουκάς Αθανασιάδης με την βιντεοκάμερά του το τραβούσε. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Λοιπόν, πολύ έραση τεχνική κόπια, να μπορέσουμε να δούμε το βίντεο και μετά θα έχουμε... Θέλετε πριν το βίντεο, βεβαίως. Ο λόγος εσάς. Αυτό είναι το... Είσαστε ο καθήλυνα αρμόδιος. Ήθελα να πω μόνο δύο λόγια. Οι ουρολόγοι τα τελευταία χρόνια δέχτηκαν ένα καινούριο αντικείμενο, διότι η ανδρολογία υπήρχε μεν, αλλά όχι τόσο πολύ ανεπτυγμένη όσο έγινε τα τελευταία, πόσο, 20 χρόνια. 10. Δεν μόνο 10. 10 παραπάνω, 15. Κάπου 15 χρόνια. Αυτή η ανάπτυξη, όπου τώρα σχεδόν όλοι οι ουρολόγοι προσθέτουν και ουρολόγος, ανδρολόγος, σας φέρνει κοντά στα ανδρολογικά, δηλαδή κοντά στα σεξουαλικά ζητήματα. Και επειδή η εκπαίδευσή σας δεν ήταν τέτοια ώστε να μπορεί κανείς να πάρει άνετα ένα σεξουαλικό ιστορικό, γι' αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε αυτό ακριβώς το βίντεο και να κουβεντιάσουμε το πώς προσεγγίζει κανείς τόσο προσωπικά θέματα, και με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να πάρει σε μικρό χρονικό διάστημα πολλές πληροφορίες. Είμαι ενήμερος ότι οι ουρολόγοι δεν δίνουν πάρα πολύ χρόνο. Ξέρετε ότι εμείς στην ψυχιατρική μια συνέντευξη είναι 50 με 60 λεπτά. Σπάνια πιστεύω ο ουρολόγος θα αφιερώσει μια ώρα σε ένα άνθρωπο τον οποίο βλέπει. Πόσο? Χριστός και Απόστολος. Θα προσπαθήσω με το βίντεο και με τη συζήτηση να σας πω ότι θα μπορούσατε και με πολύ λιγότερο χρόνο να πάρετε πολύ βασικές πληροφορίες. Με πολύ λιγότερο χρόνο. Δεν πρόκειται να σας δείξω με μία ώρα συνέντευξη όπως την κάνουμε εμείς. Παρόλα αυτά... Κύριε Βαϊδάκη, αγαπάμε πάρα πολύ, ξέρετε. Όλοι λέτε ουρολόγος, ανδρολόγος, όλοι το βάζουν, όντως. Καμία άλλη υποειδικότητα δεν βάζει κανένας ουρολόγος πίσω από το ουρολόγος. Δεν θα βρείτε ποτέ ουρολόγος, παύλα, νευρολόγος, αυτός από 2-3. Κανέναν παιδοουρολόγο, κανέναν ογκολόγο. Αλλά όλοι είναι, έχουν τελειώσει η εξειδίκευση ανδρολογίας, όλοι οι ουρολόγοι στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν αυξάνει την ανάγκη του να δει κανείς με ποιο τρόπο μπορεί σε μικρό χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνω, μην φοβηθείτε, δεν θα σας πω τη συνέντευξη όπως την κάνουμε στην ψυχιατρική, αλλά με λίγες ερωτήσεις, πώς μπορεί να πάρει κανείς πληροφορίες ακριβείς που να τον βοηθήσουν να βοηθήσουν καλύτερα τους ασθενείς τους. Τώρα να δούμε το βίντεο. Χωρίς ερμηνεία, χωρίς σχόλιο. Το βίντεο το πρώτο είναι το αστείο και το δεύτερο είναι. Έχει λοιπόν δύο σκέλη. Βασιλόπουλος, 65 χρονών, πρόβλημα στήσης. Όταν πίνετε αλκοόλ έχετε στήση. Μερικές φορές. Λίγο εντάξει, εμένα το πρόβλημά μου είναι με τη στήση, όπως ξέρετε. Είμαι 65 χρονών και θα ήθελα να βάζει μια πιο καλή σεξουαλική ζωή. Δυσκολεύεται. 65 χρονών, ναι. Γιατί είναι κάτι άλλο που θα σας το κάνω. Πριν από ένα χρόνο
προστάτη. Και βλέπω ότι σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν. Καλά, άσε το παλιά. Τώρα πες μας πώς είναι τα πράγματα. Τώρα, γιατί είναι, τι να σας πω τώρα, με τη γυναίκα μου, είναι αδιαφορή παντελώντα το πρόβλημα της, με τη στήση μου. Είμαι... Τώρα, θα σας πω, αφού να συγκινήσω, δεν ξέρω, να σας πω είναι λίγο, γενικά, να σχολιάσω εγώ, έτσι μου αρέσει να βγαίνω στο κήπεδο, να βγαίνω έξω, όταν, να πίνω πολλές φορές, αλλά όταν όμως κάθε φορά αργήσω και έχω εκεί, η γυναίκα μου δεν θέλησε. Προχτές, ας πούμε, έτυχε να πάρω κάτι φίλοι, ήμουν στο έτσι και έτσι τελικά με έπεισε να πάμε σε ένα μπαράκι, στο πάντα σε μια λουσέση πρόβλημα. Φανταστεί, καταπληκτικό μπαράκι. Καλά, δεν μπορώ να πω, έτσι πέρα σε ένα πρόβλημα. Ναι, ναι, πάω, δεν πέρα. Αμέ με υπάρχει, πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, δεν μπορώ να πω. Και μουσική. Πολύ καλή μουσική. Πολύ καλή. Πάρα πολύ. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα είναι τα ποτά. Δεν είναι τα καλά. Α, εγώ δεν είδα τέτοιο πρόβλημα. Πολύ καλά ήταν. Το βρίσκει, ειδικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Να σας προτείνω να παίρνετε δύο τα πανηγύρια, είναι καθόλου εντάξει τα κοντά, ωστόσο είναι πολύ ευχάριστο το περιβάλλον. Δράστε καλά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Εγώ θα ξαναπάω, ήμουν με τον Παπαδόπουλο τον Παθολόγο. Εγώ θα ξαναπάω, τώρα με τη γυναίκα μου, γιατί τα πράγματα είναι χάλια στο σχέδιο. Το σταματήσουμε στο πρώτο μισό. Να το πηγαίνει στο αστείο του. Το σταματήσουμε. Το σταματήσουμε. Είναι το πάμε όλο για να το... Γιατί αυτό τώρα είναι πολύ αστείο. Πάμε όλο. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να ξέρω. Άντε, μάλιστα, είναι και εσύ με πάρα. Να κάνουμε μια μικρή παύση στο πρώτο. Να εκδηλώσουμε στο δεύτερο που και την εξήγηση αυτό. Ναι, ναι. Με το πρόβλημά μου, τι θα γίνει με το πρόβλημά μου, αυτό με ανησυχεί. Να μην ανησυχείτε καθόλου, αυτό το πράγμα για την επιστήμη είναι παιχνιδάκι. Θα σας δώσω εγώ φάρμακα, περιδείτε γίνεται. Μου έχει καταστρέψει τη ζωή μου αυτό το πρόβλημα. Έχει... Ένα από με τώρα σου έχει καταστρέψει τη ζωή, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Τις προάλλες, ένας γνωστός μου, εκεί που προχωρούσε στον δρόμο, που δεν είναι ελάχιστος με την άλλη. Αυτά είναι προβλήματα, είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ τελείωσα, θα τα δούμε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Είναι νομίζω φως φανάρι το πρώτο μέρος. Γι' αυτό δεν θα κάνουμε σχόλια. Να δούμε το δεύτερο και θα μιλήσουμε πάνω στο δεύτερο. Έχουμε
πουλιάσκο. Μου αρέσει έτσι να πηγαίνω στο γήπεδο και πάω κάθε Κυριακή εδώ. Γιατί δεν αφήνω να πάω. Να πάει παρέα βέβαια, δεν είναι ότι πιο πολύ παρέα. Αυτό είναι ο ίδιο παραδείγματο που έχει. Πάμε έτσι σε μια πόλη με την φίλη, πάμε έτσι για, σε ένα γήπεδο κοντά και. Αλλά μου αρέσουν όμως τα μπαρ, έτσι, πάλι με παρέα με τραβάει και εγώ δεν παρέα με τραβάει. Και πήρα μια φορά παραπάνω, έτσι, κάθε μια φορά παραπάνω. Βέβαια, γιατί εγώ δεν μπορείς να γυρίσω. Όταν, ας πούμε, γυρνάω κάτω, εγώ να γυρίσω και όταν έχω πει, μετά δεν θέλεις. Να, αυτό παράδειγμα προχτές έφυγε πήρα πάλι κάτι φίλοι. Ναι, και μου λέτε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όταν μαλλιώνετε με τη γυναίκα σας και τη μόνη, δεν θέλει να έχετε σεξ. Αυτό είναι το σημαντικό θα μου το ξέρω. Γιατί με τη γυναίκα μου τα πράγματα είναι όλα χάλια στο σεξ. Όταν λέτε χάλια, τι ακριβώς ομιλείτε. Ένα, μάλλον καταλαβαίνει το γιατί ότι εγώ δεν μπορώ τις πολλές φορές και έχει αρχίσει να αποφεύγει λίγο. Εδώ θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι προσωπικό. Σχέσεις με άλλες γυναίκες, θα έχετε. Ναι, όντως, αυτό είναι προσωπικό. Είναι προσωπικό, αλλά σας ρωτώ γιατί θέλω να καταλάβω αν το πρόβλημα είναι μόνο με τις γυναίκες σας ή και αλλού. Ναι, θα σας πω. Θα σας πω τελικά. Έκανα μια σχέση πριν από κανένα εξάμεινο περίπου, που πηγαίνω σε κάποιες εβδομάδες. Αλλά είναι και εκεί υπήρχε πρόβλημα και έχει. Δηλαδή πάλι όταν στα καθήν μπορούν να πούμε μία στις δέκα. Γιατί ανησυχώ. Τι θα γίνει τελικά το πρόβλημα, θα γίνει κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες καινούργιες θεραπείες, οι οποίες φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Οπότε λοιπόν θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μου είχε αφαιρθεί τη ζωή μου να διαρθεί το πρόβλημα. Μου είχε χαλάσει τη ζωή πραγματικά. Καταλαβαίνω τι σας έχει ταλαιπωρήσει, θα το αντιμετωπίσουμε ωστόσο. Λοιπόν, εγώ έχω συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζομαι. Θα ήθελα να σας δω την επόμενη Τρίτη στις 10, στο εντωμεταξύ θα κάνετε τις εξετάσεις που έχουν πει και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έρθετε με τη σύζυγό σας. Ναι, να είναι Τρίτη στις 10. Μάλιστα. Λοιπόν, όλο αυτό το βίντεο και το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος είναι 8 λεπτά. Το πρώτο μέρος είναι 3 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα και το δεύτερο είναι 5. Θα μπορούσε κανείς μέσα στα 5 λεπτά να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες πολύ πιο σημαντικές. Πριν σας δείξω με τι ακριβώς είδα εγώ από αυτό, θα θέλατε να μας πείτε τη γνώμη σας. Ήταν εντάξει το δεύτερο μέρος. Πιο φιλικό. Ήταν πιο φιλικό. Πιο φιλικό προς τον ασθενή. Καταρχήν, να πω κάτι. Πόσοι λίγο για να δούμε πόσοι βλέπετε ασθενείς με προβλήματα στήσης από το κρατήριο. Όλοι. Ωραία. Όλοι. Πόσοι αφιερώνουν πάνω από 3 λεπτά στον ασθενή. Πάνω από 5 λεπτά. Τι ακροατήριο άλλο θέλετε, ωραία, ναι, και έτοιμοι είναι. Όχι, εγώ θα έλεγα 15 λεπτά. Oh. Α, μειώνονται τα χέρια, βλέπεις. Ούτε εγώ. 15 λεπτά, παρακαλώ. Προς το τέλος της, του δεύτερου βίντεο, είδαμε ότι ο γιατρός ζήτησε από τον ασθενή να έρθει πάλι με τη σύζυγό του. Μόνο που πολλοί ασθενείς ντρέπονται να έρθουν με τη σύζυγο για να συζητήσουμε κάτι ιδιαίτερο όπως είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι, βεβαίως στη δική μου εμπειρία, η οποία είναι 30 ετών πάνω στα θέματα αυτά, σπάνια οι γυναίκες δεν θέλουν να έρθουν. Σπάνια. Ντρέπονται οι σύζυγοι ή ο άντρας να πει στη γυναίκα του ότι ο γιατρός... Μάλλον αυτό γίνεται. Ντρέπεται ο σύζυγος να το πει στον... Ο ίδιος δεν θέλει να την ανακατέψει, διότι πρέπει να το λύσει το πρόβλημα μόνος του. Στις περισσότερες φορές θα χρειαστεί και θα κάνει τη σωστότερη δουλειά αν ενημερώσετε και τη σύντροφο.
Παρόλα αυτά. Να βάλω μια παράμετρο για να το απαντήσει συνολικά. Συμπληρώσω. Το άλλο θέμα είναι ότι βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάς, απαντάει όλες τις ερωτήσεις κτλ. Και λες να έρθει με τη γυναίκα του. Έρχεται με τη γυναίκα του, μετά μόνο η γυναίκα μιλάει. Αυτός δεν μιλάει. Να, θα σας τα πει. Αυτό γίνεται. Όχι στην κυριολεξία. Δεν είναι η εμπειρία σας. Βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό μάλλον μας παραπληροφορεί. Τελικά. Δηλαδή θα πρέπει να ζούμε χωριστά και μετά μαζί. Αλλά αυτή ξεφεύγει από τη δουλειά του ουρολόγου τελικά. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Είναι αλήθεια αυτό ότι για να ισορροπήσει κανείς ένα ζευγάρι και να πάρει μια σωστή πληροφόρηση, χρειάζεται λίγο να έχει μια εμπειρία στο πώς θα ισορροπεί τον ένα και τον άλλο. Εάν δεν το έχετε αυτό, μπορεί να δείτε χωριστά τον ένα για 5 λεπτά και χωριστά εκείνη για άλλα 5 λεπτά και μαζί για άλλα 5. Γι' αυτό ζήτησα 15 λεπτά να αφιερώνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν 5 και 5 και 5, 15 λεπτά προλαβαίνετε να πάρετε βασικές πληροφορίες και να δώσετε στα 5 λεπτά τις οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να δώσετε για το στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Εάν επιμείνετε λίγο, η εμπειρία μου δείχνει ότι θα τη φέρει τη σύζυγο. Για να τη φέρει όμως θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν θα ασκήσετε κριτική πάνω στη σεξουαλική του συμπεριφορά. Δεν θα πάρετε πληροφορίες, δεν θα διασταυρώσετε τις πληροφορίες από τη σύζυγο. Απλώς θα ενημερώσετε τη σύζυγο για την καλύτερη επικοινωνία. Διότι η σεξουαλική λειτουργία είναι μέρος της επικοινωνίας του ζευγαριού. Άρα θα πρέπει και εκείνη να ενημερωθεί για μερικά πράγματα για την καλύτερη, τον καλύτερο, το ευκολότερο τρόπο να ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα έχει. Και θα του κάνετε και καλό, διότι έτσι το ζευγάρι εξοικειώνεται καλύτερα. Μια ερώτηση μπορώ να... Ναι. Όπως είδαμε στο δεύτερο βίντεο όμως, μία από τις ερωτήσεις είναι εάν έχει τέτοιο πρόβλημα διαταραχής της στήσης και με άλλες γυναίκες. Αυτό μπορεί να γίνει μπροστά στη γυναίκα, το τέτοια ερώτηση και να απαντήσει ο άνθρωπος. Όχι βέβαια. Είπαμε 5 λεπτά μόνος του, 5 λεπτά εκείνη, μόνη της, διότι και εκείνη θα έχει παράπονα, τα οποία δεν θα τα πει μπροστά. Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο η επαφή, ας πούμε, το να έρθει το ζευγάρι στο γιατρό και να αφιερώσει τόσο χρόνο. Όχι. Εάν όμως δώσετε εσείς τα 10 λεπτά για εκείνον και μετά όταν την φωνάξετε άλλα 5 λεπτά μαζί της, δεν νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορο. Εμένα η εμπειρία μου, τουλάχιστον οι περισσότεροι ασθενείς που έρχονται, δεν είναι το πρόβλημά τους με τη γυναίκα τους, είναι με άλλες γυναίκες. Εντάξει, θα το κλουβεδιάσουμε αυτό αν θέλετε, το τι γίνεται, γιατί εκεί προκύπτουν και άλλα πράγματα, ethics κλπ. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, από την προσωπική σας εμπειρία, κατά πόσο ένας ουρολόγος δικαιούται να δει ένα ζευγάρι, εντός εισαγωγικών το δικαιούται. Δηλαδή, το να έρθει η σύζυγος με το σκεπτικό της συμπαράστασης και να μιλήσει όπως θα έβλεπε στη σύζυγο για οποιοδήποτε άλλο νόσημα, αλλά το να χειριστεί ένα ζευγάρι και να χειριστεί αυτά τα θέματα, το κατά πόσο, όχι το κατά πόσο δικαιούται, αυτό μπορεί να το κάνει και ο φίλος και ο πατέρας και ο δίπλα της γειτονιάς. Ο ουρολόγος κατά πόσο δικαιούται να χειριστεί τη στιτική της λειτουργία ενός ζευγαριού βλέποντάς τον σαν ζευγάρι, σαν ειδικότητα, σαν γνώσεις και σαν εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν απαντήσετε λίγο, γιατί δεν δικαιούται, γιατί άρα δεν δικαιούται κανένα. Εγώ θα έλεγα υποχρεούται. Όχι, θα σας πω κάτι. Υποχρεούται, πρέπει να το κάνει. Γιατί, γιατί κάποιοι ουρολόγοι και εσύ είσαι ένας από αυτούς, δεν πιστεύεις ότι οι ψυχολόγοι μπορούν να βοηθήσουν κάποιο ζευγάρι και δεν αρνείσαι να παράδειγμα. Πρέπει, γιατί η εμπειρία σου είναι ότι δεν μπορούν να προσφέρουν σε αυτό. Έτσι δεν είναι. Που αυτό που έχει ζήσει. Άρα δεν θα παραπέψει ούτως ή άλλως γιατί δεν πιστεύεις ότι μπορούν να βοηθήσουν. Άρα πρέπει ή εσύ να το κάνεις ή κανένας. Άρα το θέμα είναι αν χρειάζεται να γίνει ή όχι. Έτσι δεν είναι τελικά η ερώτηση. Για μένα υποχρεούται. Όσοι δουλεύουν σεξουαλικά θέματα υποχρεούνται να μπορούν να δουν και τους δύο συμβαλόμενους. Διότι, όπως ξέρετε, σεξουαλική λειτουργία σημαίνει τουλάχιστον δύο άτομα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε να χειρίζεστε αυτά τα δύο πράγματα. Δεν σας λέμε να κάνετε ψυχοθεραπεία του ζεύγους, προς Θεού, αλλά το να δώσετε βασικές πληροφορίες, το τι αλλαγές μπορεί να συμβούνε μετά από μία επέμβαση προστάτου στη σεξουαλική λειτουργία ή
το τι μπορεί να προκύψει από μια άλλη επέμβαση ή κάποια άλλα πράγματα και πώς μπορεί το ζευγάρι να έχει μια καλύτερη σεξουαλική ζωή εάν προσαρμοστούν σε κάποια άλλα άλλες τάσεις, κάποια άλλα πράγματα, είναι δική σας δουλειά. Και να το πει κανείς μόνος του, δηλαδή να το πει εκείνος στον άντρα και ο άντρας να το μεταφέρει στη γυναίκα, δεν είναι το ίδιο, δεν έχει το ίδιο κύρος που έχετε εσείς. Σαν ανδρολόγος λοιπόν θα πρέπει εσείς να το πείτε. Δεν θα χειριστείτε. Ένα βασικό, και το είπα έτσι γιατί είναι, με τον Κυριάκο συνεργαζόμαστε 10 χρόνια, οπότε μπορώ να είμαι επιθετικός, γι' αυτό θα το εκμεταλλευτώ, είναι ότι, ξέρετε, επειδή έχουμε ακούσει πολλά ουρολόγια, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Δηλαδή, στέλνουμε ένα περιστατικό που είναι ένας μόνος του. Πάει σε ένα, δύο, τρεις συναδέλφους σας, γυρνάει πίσω, μου λέει, μου είπε να βρω πρώτα να κάνω σχέση και μετά να πάω. Και λέω, πώς θα κάνω σχέση, θα της πεις ότι έχω πρόβλημα, αλλά θα με βοηθήσεις άμα θέλεις. Και λέει, μόνο τρελή θα βρω, δεν θέλω να κάνω σχέση με τρελή. Εντάξει, είναι μερικές περιπτώσεις όντως που συμβαίνει αυτό. Εάν το πρόβλημά του είναι καθαρά ψυχολογικό, τότε σημαίνει ότι δεν είναι ουσιαστικά στητική δυσλειτουργία, αλλά είναι δυσκολία στην προσέγγιση. Άρα λοιπόν, εμείς δεν του λέμε ψάξε να βρεις, μπορεί να τον πάρουμε να του πούμε γιατί δεν μπορεί να βρει. Είναι δυνατόν ένα αρσενικό να μην μπορεί να βρει ένα θηλυκό? Το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό? Θα έχει κάποια δυσκολία στην προσέγγιση του άλλου φίλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι αρρώστια, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την προσωπικότητά του, έχει να κάνει με κάποια άλλα πράγματα. Άρα θα πρέπει να δουλευτεί αυτό για να έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει. Δεν του λέμε πήγαινε στο αυτό, ούτε και από την άλλη μεριά πάρε αυτό το φάρμακο, θα έχεις στήσεις 5 ώρες και έτσι θα μπορείς να βρεις γυναίκα. Διότι την ίδια εμπειρία που έχετε εσείς, την έχουμε εμείς που παίρνει φάρμακο και μετά δεν ξέρετε να το κάνει. Και αυνανίζεται με το φάρμακο, ενώ μπορεί να αυνανιστεί και χωρίς το φάρμακο. Έτσι γίνεται. Να πάμε στα σχόλια, λοιπόν, γιατί μας παρέσαμε τις ερωτήσεις και πέρασαν 20 λεπτό. Να προχωρήσουμε λοιπόν το πώς είδα εγώ και τι σχόλια έκανα εγώ. Στο δεύτερο θέλετε. Κατευθείαν στο δεύτερο. Ωραία. Το πρώτο δεν υπάρχει. Όχι, έτσι όπως το έχω εγώ είναι στο Α. Α, στο Α. Να τις δούμε σκηνή-σκηνή. το δεξί είπαμε. Λοιπόν, η πρώτη σκηνή, όπως είδατε, έχει 7 σεάνς, ξέρω εγώ, το όλο φιλμάκι, σεάνς, έτσι δεν είναι, σταματή. Λοιπόν, τι είδα εγώ, το πώς ο εξεταζόμενος εισέρχεται στον εξεταστικό χώρο και ποιος είναι ο εξεταστικός χώρος. Θα προσέξατε ότι ο εξεταστικός χώρος ήταν ένας κίτρινος τείχος, χάθηκε μία εικόνα, χάθηκε ένα πορτρέτο, χάθηκε κάτι να βάλετε εκεί πίσω, ας πούμε, να μην είναι τόσο σαν να είναι κελί φυλακής. Είναι τελείως απρόσωπο όλο αυτό το πράγμα. Άρα κάτι πρέπει να είναι, κάτι πρέπει να έχει ο τείχος για να φαίνεται λίγο πιο ανθρώπινος, ας πούμε, έτσι. Επίσης, το πώς κάθεται και τον τρόπο που μιλάει ο εξεταζόμενος. Θα τον είδατε και παρόλο που είναι, υποκρίνεται, μιλάει αρκετά σαν αναγχώδης. Έχει κοφτό, τρέμει η φωνή του. Θα σας δείξω παρακάτω. Είναι ψυχίατρος γι' αυτό. Είναι ψυχίατρος ο Δημήτρης Ομάλης. Είναι ψυχίατρος. Γι' αυτό μιμείται λοιπόν αρκετά καλά αυτό που αγχώνεται. Έτσι. Τώρα, ο εξεταστής πώς τον υποδέχεται. Θα είδατε, είναι φανερό ότι την πρώτη φορά ούτε καν του μίλησε. Τη δεύτερη φορά τουλάχιστον σηκώθηκε. Τον υποδέχτηκε, δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα, έτσι. Η εξολεκτική του επικοινωνία. Εδώ θα πρέπει να ευαισθητοποιηθείτε, να καταλαβαίνετε, γιατί έχετε υποχρέωση να καταλάβετε το πότε ένας ασθενής που έρχεται και μιλάει για τη σεξουαλική του λειτουργία έχει άγχος και πόσο άγχος έχει. Θα σας δείξω παρακάτω μερικές πληροφορίες, μερικά πράγματα από τα οποία μπορείτε να αντλήσετε χωρίς να ρωτήσετε, για να μην χάνετε χρόνο με πολλές ερωτήσεις, απλώς με το που θα δείτε να καταλάβετε πόσο άγχος έχει. Και οι ερωτήσεις τις οποίες κάνουμε συνήθως είναι ερωτήσεις ανοιχτές. Επειδή εσείς βιάζεστε και το ρωτάτε, έχει στήσεις πρωινές, νυχτερινές και εκείνος απαντάει ναι, όχι, ναι, όχι. Είναι σαν να του δίνετε ένα ερωτηματολόγιο.
Καλό είναι στην αρχή τουλάχιστον να του δώσετε 2-3 ανοιχτές να σας διηγηθεί από πότε, πού, πώς του συμβαίνει αυτό το πράγμα και μετά στα υπόλοιπα λεπτά να του κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα σας δώσω ένα μοντέλο παρακάτω το πώς, τι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εδώ θα εντοπίσατε στο πρώτο μέρος ότι η γιατρός ξέφυγε από το κομμάτι αυτό και άρχισε να ρωτάνε άλλαν τάλλον και χάνει το χρόνο του χρόνο χωρίς λόγο, έτσι. Το δεύτερο σημείο είναι, στη δεύτερη, στο κανονικό, στο αυτό που θεωρούμε ότι είναι το σωστό, είναι πιο ευγενική, έτσι, ωστόσο δεν του ζήτησε την άδεια να κρατήσει σημειώσεις. Αυτά που θα ρωτήσει κανείς για τη σεξουαλική λειτουργία είναι πάρα πολύ προσωπικά. Όλα τα ιατρικά είναι προσωπικά. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβάνεστε ότι τα σεξουαλικά είναι ακόμα πιο προσωπικά. Όταν λοιπόν θα κρατήσει σημειώσεις, θα πρέπει να του ζητήσει την άδεια. Ότι αυτά τα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε θα τα κρατήσω σημειώσεις, γιατί θα μας χρειαστούν για μετά. Επομένως, πρέπει να ρωτάμε και να του παίρνουμε την άδειά του. Δεν διερεύνησε αρκετά το ρόλο των οργανικών και ψυχογενών παραγόντων. Άρχισε να ασχολούνται με άλλα πράγματα, έτσι, και ο εξεταζόμενος δεν διευκρινίζει. Τελικά, κατάλαβε κανείς αν αυτός έχει οργανικό πρόβλημα ή ψυχογενές. Δεν άφησε περιθώριο να γίνει αντιληπτό. Και επίσης, μίλησε για μια προστατεκτομή και δεν πήρε καμιά πληροφορία. Τι είδους προστατεκτομή? Ήτανε απλώς ένας υπερτροφικός προτάστης? Ήτανε ριζική προστατεκτομή? Έκανε ακτινοβολία? Έκανε, ξέρω εγώ, τούτο και εκείνο? Όλοι ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τι τραυμερή διαφορά έχει στην σεξουαλική λειτουργία αν κάνει μια απλή προστατεκτομή από ένα υπερτροφικό προστάτη από το να κάνει μια ριζική προστατεκτομή. Άρα λοιπόν πληροφορίες τέτοιες τις έφυγαν. Το άλλο πράγμα ήταν οι εξωσυζυγικές σχέσεις. Από τη μια μεριά, στο πρώτο μέρος, πολύ άγαρμα εκείνη σχεδόν χτύπησε το χέρι της πάνω και είπε πρέπει να ξέρω αν έχεις εξωσυζυγικές σχέσεις, που είναι τελείως έξω από κάθε αυτό. Στη δεύτερη φορά ήταν λίγο πιο προσεκτική. Ωστόσο, βγάζει ένα μεγάλο ερώτημα αυτό που είπατε. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις, γιατί τις ρώτησε? Σε τι θα τον βοηθούσε? Έχει κανείς καμιά ιδέα? Γιατί το ρωτάει? Αν υπάρχει καταπίεση εκ μέρους της γυναίκας του. Και έπειτα. Μήπως έξω με άλλη σχέση είναι πιο χαλαρός, πιο άλλος. Μήπως η προσωπικότητά του αλλάζει. Ωραία. Δεν αλλάζει η προσωπικότητα, αλλά μειώνει το άγχος του. Η συμπεριφορά, συγγνώμη. Η συμπεριφορά του. Μειώνεται. Πράγματι, λοιπόν. Πάει σε μία άλλη γυναίκα και λειτουργεί. Και έπειτα, τι θα κάνετε εσείς? Θα του πει να χωρίσεις. Θα του πει να χωρίσεις. Είναι ψυχογενές, άρα. Είναι ψυχογενές. Σύμφωνοι. Αλλά τι θα κάνετε από εκεί και πέρα? Δηλαδή, το ερώτημα είναι γιατί γρήγορα, μέσα στα 10 λεπτά, στα 8 λεπτά της. Στα 5, διότι ουσιαστικά 5 λεπτά, μέσα στα 5 λεπτά, αντί να ρωτήσει ουσιαστικές άλλες πληροφορίες, ρωτάει την εξωσυζυγική σχέση. Σε τι θα τον βοηθήσει, τι θα βοηθήσει η εξωσυζυγική σχέση? Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που όντως δεν λειτουργούν με τη γυναίκα τους και λειτουργούν με την ερωμένη τους. Και έρχονται στον ουρολόγο και έρχονται στον ανδρολόγο. Και τι θα του πείτε εσείς? Παίρνε το φάρμακο με τη γυναίκα σου και πήγαινε αυθόρμητα με την ερωμένη σου? Είναι λοιπόν ένα δίλημα γιατί το ρωτάει αυτό. Γιατί ρωτάει, ας πούμε, τόσο και στις δύο φορές έντονα την εξωσυζυγική σχέση. Χωρίς να έχει, έτσι, δεν παίρνει πληροφορία σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις. Συμφωνεί. Είναι λοιπόν ένα δίλημα αυτό οι εξωσυζυγικές σχέσεις, το πόσο μπορεί να σας βοηθήσουν. Μόνο αν σας πει ότι έχω μία εξωσυζυγική και λειτουργώ μία χαρά. Αυτό λύνει το... Αλλά θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό χωρίς να ρωτήσετε αν έχει εξωσυζυγική σχέση. Πώς? Ποιο ερώτημα? Πώς? Θα σας πω παρακάτω μια σειρά από τα ερωτήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και μπορεί να το βγάλει κανείς χωρίς να φτάσει σε ένα τόσο προσωπικό θέμα.
Δεν είναι απαραίτητο για να κρίνετε αν είναι ψυχογενές ή όχι να φτάσετε μέχρι εκεί, παρόλο που μπορείτε να το κάνετε. Έτσι. Επίσης, είδατε ότι δεν διερευνώνται οι συνήθειες. Ρωτάει κάτι για το αλκοόλ και αμέσως αφήνει να νοηθεί ότι το αλκοόλ φταίει για τις δυσκολίες, χωρίς να δει τι σημαίνει αλκοόλ. Σχεδόν όλος ο κόσμος πίνει. Πόσο πίνει? Είναι ένας απλός πότης, κάνει κατάχρηση ή είναι αλκοολικός? Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, φεύγουνε χωρίς να ρωτήσει. Έτσι. Και παρόλα αυτά, βλέπετε ότι ο εξεταζόμενος, και είναι ενδιαφέρον να το προσέξετε, δύο φορές ξαναφέρνει το θέμα των συζυγικών σχέσεων. Το αφήνει να περάσει και μετά ξανά η γυναίκα μου και η γυναίκα μου. Έτσι. Και στο πρώτο μέρος λέει κάποτε θα φέρω με τη γυναίκα σου. Νομίζω ότι είναι λάθος να αφήνουμε έτσι ασαφώς. Ξέρει και εκείνος ότι κατά βάθος κάποια στιγμή θα χρειαστεί η σύζυγος. Στο δεύτερο μέρος είναι καλύτερη η απάντηση εδώ. Τώρα, γιατί θα μπορούσε να δώσει κανείς περισσότερες πληροφορίες? Γιατί όσο περισσότερα πράγματα του πείτε για το πρόβλημά του, όσο καταλάβει δηλαδή τι του συμβαίνει, τόσο πιο εύκολα θα μπορεί να το ξεπεράσει. Είναι λοιπόν λάθος που δεν έδωσε πληροφορίες. Έτσι. Ο εξεταζόμενος λοιπόν στην πρώτη τελευταία σκηνή επανέρχεται στο πρόβλημα. Ο γιατρός κάνει λάθος εκεί που του αναφέρει τη γλάστρα και τα άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Επίσης η υπεραισιοδοξία στην τελευταία σκηνή του γιατρού, ότι έχουμε ένα αυτό, θα τα κάνουμε όλα εντάξει και καλά, χωρίς, έτσι, είναι υπερβολή σε αυτό το κομμάτι. Καμία ερμηνεία δεν του δώσε. Τίποτα απολύτως δεν είπε. Έτσι. Ούτε καν για το τι εξετάσεις θα κάνει και γιατί τις κάνει. Έτσι. Και να σας πω το δεύτερο μέρος τώρα. Μέχρι εδώ έχετε κανένα σχόλιο? Μου φαίνεται πως δεν φαίνονται καλά όμως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς που ασχολούμαστε με τα ψυχοσεξουαλικά θέματα, δίνουμε μία ώρα στην πρώτη ώρα και αυτή την πρώτη ώρα προσπαθούμε να τη χρησιμοποιήσουμε κυρίως για την εγκατάσταση μιας σχέσης. Ξέρουμε ότι τα ψυχοσεξουαλικά θέματα δεν λύνονται με μία συνεδρία, ούτε με μία συνταγή. Άρα, το βασικό θέμα που μας ενδιαφέρει είναι να εγκαταστήσουμε μία σχέση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιέζομαι υπερβολικά στην αρχή για πληροφορίες, να βάλουμε διαφορική διάγνωση, έχει τούτο ή δεν έχει τούτο, όσο το να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του, να καταλάβει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να τον ακούσει, που τον κατανοεί, που ξέρει το θέμα και που μπορεί να τον εμπιστευτεί. Διότι έτσι θα πάρουμε τις πληροφορίες και έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως, οι ανδρολόγοι δεν δίνουν τόσο χρόνο και το ξέρω αυτό. Παρόλα αυτά, καλό είναι να μπορέσετε να καταλάβετε μερικά πράγματα από το άγχος του και το πώς, τι πρέπει να προσέξει κανείς. Δηλαδή, να έχετε μια ευαισθησία, να αντιληφθείτε εάν ο ασθενής έχει άγχος, πόσο άγχος έχει και πώς θα το δείτε αυτό. Να μερικά πράγματα που μπορεί να προσέξετε. Να δείτε πώς κάθεται στην πολυθρόνα. Όλοι οι αγχωμένοι κάθονται έξω-έξω. Θα το έχετε προσέξει ή θα το δείτε και, ακόμα και στον εαυτό σας. Αν πάτε κάπου που είναι ένα άτομο κύρους, κάθεστε έξω-έξω. Ή θα δείτε αυτό να στρίβουν τη βέρα τους. Στρίβουν τη βέρα τους. Ή οι γυναίκες κρατάνε σφιχτά την τσάντα. Τις σφίγγουν πάνω τους, ας πούμε. Όλα αυτά τα πράγματα, ή στα χέρια τους, ή δεν μπορούν να βολευτούν, κάθονται πάνω κάτω. Βλέπετε μερικά πράγματα που μπορεί να σας κάνουν ευαίσθητους στο πώς, μόνο βλέποντας, αν βλέπετε κοκκίνισμα του λαιμού, το κάνουν οι γυναίκες πολλές φορές. Μόλις αρχίσουν να μιλάνε για τα σεξουαλικά τους θέματα, κοκκινίζουν εδώ. Αν μπορέσετε να την ηρεμήσετε, αυτό θα φύγει. Έτσι. Και βεβαίως αυτό εδώ το προσέχουμε περισσότερο στην ψυχοθεραπεία,
που δεν θέλουμε να φαίνεται η απόσταση κύρους, αλλά είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τον εξεταζόμενο. Ο τρόπος που γίνονται επίσης οι ερωτήσεις, το είπαμε αυτό, νομίζω ότι να μην επιμείνουμε άλλο, δεν είναι ερωτήσεις απέτησης μιας απάντησης, δεν τον ανακρίνεται εκείνη τη στιγμή. Χρειάζεται να μιλάτε λίγο πιο μαλακά με θα μπορούσατε να μου πείτε ή τι θα λέγατε ή κάπως έτσι και όχι κοφτές. Και κάτι άλλο το οποίο μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, το συναντάω ή μου το λένε τουλάχιστον πληροφορίες από ειδικότητες εκτός από την ψυχιατρική, δηλαδή όπως και οι γυναικολόγοι επίσης το κάνουν πολλές φορές και οι πληροφορίες που έχω είναι που το κάνουν πιο συχνά οι γυναικολόγοι παρά οι ουρολόγοι. Στην προσπάθεια να διευκολύνουν και να πάρουν γλίγορα πληροφορίες, φτάνουν να μιλάνε χυδαία, να λένε χυδαίες λέξεις, διότι θεωρούν ότι ο εξεταζόμενος δεν καταλαβαίνει αν του πει στήση ή αν του πει το εδίο ή αν του πει τούτο και του μιλάει χυδαία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, αλλά εμένα μου κάνει τρομακτική εντύπωση να μην το αντιλαμβάνεται ο γιατρός ότι ο εξεταζόμενος που έρχεται σε ένα γιατρό που είναι μορφωμένος, που είναι καλλιεργημένος, που είναι, που υποτίθεται όλα αυτά, ξαφνικά να τον ακούει να λέει χυδαιότητες. Όχι μόνο δεν τον διευκολύνεται, σας διαβεβαιώ ότι το άτομο αυτό θα κουμποθεί περισσότερο και θα παραξενευτεί. Τι είναι αυτά που μου λέει τώρα ο γιατρός. Ενώ η λύση είναι πάρα πολύ απλή, αν δυσκολεύεστε, αναφέρετε τον επιστημονικό όρο και τον εξηγείτε. Οπότε πολύ γρήγορα θα το καταλάβει. Άστε που η δική μου εμπειρία δείχνει ότι ποτέ δεν χρειάζεται να το επαναλάβετε. Αν του πείτε εξπερμάτιση για παράδειγμα, αυτός θα το καταλάβει και δεν θα σας μιλήσει με τον τρόπο που μιλάει. Αυτό θα επαναλάβει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δεν χρειάζεται εσείς να καταφύγετε σε χυδαίες λέξεις. Το είπαμε αυτό. Κάτι άλλο επίσης που δεν μπορούν να τα χειριστούν οι ανδρολόγοι. Όταν μιλάει κανείς για τα σεξουαλικά του θέματα, δυσκολεύεται. Έτσι μένει πολλές φορές και αρχίζει στο μυαλό του και σκέφτεται, λέω, να τα πω, τι να πω, πώς θα το πω. Αυτό σημαίνει δευτερόλεπτα σιωπής. Οι μη εξειδικευμένοι, όπως είναι οι μη ψυχίατροι, νιώθουν αμήχανα στη σιωπή. Οπότε σπέβδουν να μιλήσουν, σπέβδουν να πούνε κάτι, υποτίθεται για να τον διευκολύνουν. Δεν βοηθάει αυτό, διότι στρέφει αλλού. Αυτό που ετοιμάζεται να σας πει, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα και αν ακόμα δεν έχετε την υπομονή ή θέλετε γρήγορα, μην τον πάτε αλλού. Δώστε του το έναυσμα να σας πει αυτό που σκέφτεται. Ναι. Μην του πείτε εσείς κάτι άλλο, διότι για να σταματήσει αυτός, ετοιμάζεται να σας πει το σημαντικό του κομμάτι. Και γι' αυτό έχει μείνει έτσι. Οι σιωπές λοιπόν είναι πάρα πολύ. Τα συζυγικά προβλήματα, η συζυγική σχέση, το είδατε, ήρθε και ξανάρθε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα προβλήματα, τα παράπονα από την συζυγική σχέση, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να απαντήσει σε αυτά, τα συζυγικά προβλήματα, τα παράπονα μονοτονίας από τα πολλά χρόνια της συμβίωσης, εάν αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόβλημα. Αρκετές φορές έχω ακούσει σε συνέδρια κάποιες θέσεις πάνω στο αυτό. Εγώ ευχαρίστω αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, το αφήνω με ένα ερωτηματικό για σας. Και είναι χρήσιμο να μπορεί κανείς να εκτιμήσει την ποιότητα της σχέσης και από την εξολεκτική επικοινωνία. Από αυτή την άποψη λοιπόν, το να δείτε και την σύντροφο και αν έχετε την ευαισθησία να μπορεί να πιάσετε το πώς συμπεριφέρονται. Διότι ένα ζευγάρι, όπως το περιγράψατε πολύ, που έρχεται και μιλάει μόνο εκείνη, δίνει πληροφορίες για την ποιότητα της σχέσης. Και ποιότητα της σχέσης σημαίνει εμπεριέχει και τη σεξουαλική λειτουργία. Άρα σας δίνει έμεσα πληροφορίες και για τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Και από αυτή την άποψη, έστω και 5 λεπτά, είναι χρήσιμο να δείτε τη σύζυγο.
θα διευκολύνετε, θα δώσετε πολύ καλύτερες και πληροφορίες που θα περάσουν και θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει το άτομο. Και τέλος, ξέρετε ότι η σεξουαλική λειτουργία είναι μια πάρα πολύ σημαντική λειτουργία, παρόλο που, επιτρέψτε μου να σας το τονίσω, δεν συμμετέχει στην παθολογία, συμμετέχει όμως στην υγεία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν αρρωσταίνει κανείς αν δεν κάνει σεξ. Δεν είναι τίποτα. Ούτε καμία αρρώστια σε κανένα βιβλίο, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει, αν το έχετε δει εσείς να μου το πείτε, δεν λέει ότι παθαίνει στην τάδε αρρώστια διότι δεν έκανε σεξ. Ωστόσο, έχετε ακούσει πουθενά? Μην μου πείτε την κατάθλιψη, τη λένε όλοι, αλλά δεν είναι. Ούτε ιστερία. Τη λένε όλοι, αλλά ούτε αυτό είναι. Έτσι. Και εμείς πώς καταλαβαίνουμε ότι μια γυναίκα έχει καιρό να κάνει? Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά δεν παθαίνει ιστερία. Με αυτό. Δεν παθαίνει ιστερία. Έχει μια διαφορά στη συμπεριφορά. Ναι, έχει μια διαφορά στη συμπεριφορά. Γι' αυτό λέω ότι δεν συμμετέχει στην παθολογία, συμμετέχει όμως στην υγεία. Έγινε σαφές. Και μέσα από αυτό συμμετέχει στην εξομάλυνση των σχέσεων. Γι' αυτό λέμε ότι η σεξουαλική λειτουργία είναι ο καιματοθράφτης των προβλημάτων του ζεύγους. Και όχι μόνο αυτό, όπως ξέρετε, δηλαδή, άλλες φορές είναι και το σφουγγάρι το οποίο σβήνει από το μαυροπίνακα όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει κατά καιρούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι μετά από μια επιτυχημένη και ευχάριστη σεξουαλική συνάντηση είναι κανείς χαλαρός, είναι και εκείνη χαλαρή και εκεί είναι που μπορεί να πει Τζουτζούκο, μου είδα μία Μίνγκ στην Ερμού, καταπληκτική. Και έχετε μεγάλη πιθανότητα να την πάρετε τότε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Αγάπη μου, εγώ είδα κάτι. Μπορεί, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εγώ σταμάτησα μέχρι εδώ. Αν θέλετε κάτι, σχόλιο. Λίγο, ευχαριστώ πολύ. Γιατί λέτε ότι είναι σημαντικό για την υγεία το σεξ? Δημήτρη, μου ανοίγεις όμως, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, μου ανοίγεις ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εξ ορισμού, η υγεία είναι όπως τη λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι βιο-ψυχο-κοινωνική, πρέπει να είναι κανείς βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά καλά. Η σεξουαλική λειτουργία είναι μια λειτουργία η οποία εμπεριέχει βιολογικά στοιχεία, κοινωνικά στοιχεία και ψυχολογικά στοιχεία. Άρα δεν μπορείς να την αποκτήσεις εάν δεν έχεις και δεν είσαι καλά και βιολογικά και ψυχολογικά και κοινωνικά. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Για να είσαι καλά και βιολογικά και ψυχολογικά και κοινωνικά θα πρέπει να λειτουργείς και σεξουαλικά. Άρα λοιπόν συμβάλλει στο να είσαι υγιής. Αυτή είναι μία θέση. Η άλλη θέση είναι εάν κανείς δεν παθαίνει τίποτα για το σεξ, να μην κάνει σεξ όταν δεν κάνει σεξ, τότε το ανθρώπινο είδος θα έχει εξαφανιστεί. Η φύση τι έκανε όμως? Η φύση ενστάλλαξε την σεξουαλικότητα, δηλαδή την τάση να προσεγγίζει κανείς το άλλο φύλο, μέσα στην προσωπικότητά μας και την έκανε κέντρο της προσωπικότητας. Όλη μας η συμπεριφορά προσδιορίζεται από αυτό το πράγμα. Και δεν το λέει μόνο ο Φρόιντ αυτό, το λένε και μια σειρά από άλλους μελετητές. Σήμερα είναι σχεδόν αποδεχτό από όλες τις ψυχιατρικές σχολές ότι η σεξουαλικότητα αποτελεί σεξουαλικότητα όμως, που σημαίνει όλη αυτή την τάση προσέγγισης του άλλου φύλου. Όλο αυτό το κομμάτι είναι το κεντρικό της συμπεριφοράς μας. Ο Φρόιντ ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι γίνατε γιατροί, σπουδάζατε 6 χρόνια δημοτικό, 6 χρόνια γυμνάσιο, λύκειο, 6 χρόνια πανεπιστήμιο, 6 χρόνια ειδικότητα, 6 χρόνια να περιμένετε, 6 χρόνια και 6 χρόνια. Φτάσατε δηλαδή 6-6-36 και όλα αυτά για να έχετε γυναίκες. Όλα αυτά για το σεξ. Έτσι είπε ο Φρόιντ. Εάν το επεκτείνει κανείς με την έννοια της σεξουαλικότητας ότι δεν είναι μόνο η σεξουαλική πράξη, αλλά είναι η προσέγγιση, είναι η ταυτότητα, η ανδρική, το πόσο δηλαδή εγώ αισθάνομαι καλά σαν άντρας. Για να αισθάνομαι όμως καλά σαν άντρας, δεν βλέπω και πολλές γυναίκες εδώ, άρα καλά κάνω, εκτός από την Εύη,
Καλά, όχι, είναι και η κυρία. Χρησιμοποιώ παραδείγματα γιατί με βολεύουν καλύτερα. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα. Το να αισθάνεται καλά μια γυναίκα για να έχει τη θηλυκότητά της, χρειάζεται να νιώσει ότι είναι ελκυστική. Χρειάζεται λοιπόν από το άλλο φύλο μια αποδοχή, όπως και ο άντρας το χρειάζεται αυτό, για να αισθάνεται ασφαλής. Αυτό είναι το κεντρικό κομμάτι της προσωπικότητας. Άρα η προσωπικότητα είναι εκείνη που προσδιορίζει τη σεξουαλικότητα ή αν θέλετε και η σεξουαλικότητα προσδιορίζει την προσωπικότητα σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν η σεξουαλική λειτουργία είναι σημαντική για την υγεία. Διότι είναι κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Αν δεν σας έπεισα, θα με αφιερώσετε ένα τέταρτο να σας τα δείξω. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση όμως στο προς το... Γιατί είπατε για το εξωζυγικό, γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Μια μόνιμη φαντασίωση έστω σε όλους τους άνδρες για κάτι το εξωζυγικό και μάλιστα και πολύ και πρακτικά. Και γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ή υπήρχε κάποιοι θα πούνε υπήρχε ότι ο άνδρας είναι πιο μέσα στα δεδομένα του να έχει εξωζυγίες από τη γυναίκα. Ή τουλάχιστον οι γυναίκες θεωρούν ότι οι άνδρες το κάνουν πολύ πιο εύκολα από τους άνδρες. Οι άνδρες το κάνουν πολύ πιο εύκολα από τις γυναίκες. Δεν θα το ξαναπούμε για παρακάτω σήμερα, σε άλλη συνάντηση. Σήμερα για να τα πω σήμερα είναι. Όλα. Όχι. Α, για στην περίπτωση. Ναι. Στην περίπτωση μεθαύριο. Ω, ναι, θα τα πούμε. Αλλά εγώ λέω για την απιστία να μας πείτε αυτό. Γιατί όλοι εκεί είναι το μυαλό μας. Και εκείνο είναι... Λοιπόν, από τα θηλαστικά που ανήκει και ο άνθρωπος, μόνο το 10% είναι αποκλειστικά μονογαμικό. Και από αυτό, το 10%, μόνο 3 είναι αποκλειστικό διαβίου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια θηλαστικά στην Αμερική, τα οποία ξεκινάνε μία συντροφική σχέση και διαβίου δεν την αλλάζουν. Και αυτό το έχουν βρει με τα γονίδια, το DNA των απογόνων. Αυτό είναι το 3%. Το 10% είναι μονογαμικά για μια περίοδο αναπαραγωγής. Ξέρετε ότι όλα τα ζώα έχουν χρόνο που ασχολούνται με τη σεξουαλική λειτουργία. Οι γάτες, παραδείγματος χάρη, είναι 5-6 μέρες το Γενάρη και άλλες 5-6 μέρες τώρα, τον Μάιο. Έτσι. Ο γάιδαρος είναι το Μάιο... 5 μέρες, 6. Από εκεί και πέρα δεν απασχολείται με τη σεξουαλική λειτουργία. Ο ελέφαντας είναι μια φορά κάθε 2 χρόνια. Όλο το υπόλοιπο διάστημα δεν χαμπαρίζει καθόλου για το σεξ, όσο ωραία και να είναι η ελεφαντίνα του, όσο και να του κουνιέται, ό,τι και να κάνει, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση, δεν ασχολείται. Έτσι. Μόνο ο άνθρωπος έχει δυνατότητα, πάνω στη φύση, έχει δυνατότητα σεξουαλικής λειτουργίας καθημερινά. 365 μέρες το χρόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει σεξ. Δεν έχει δηλαδή ίστρο, δεν έχει περίοδο. Έτσι. Έχει λοιπόν έχει αποδεσμεύσει τη σεξουαλική λειτουργία από τις ορμόνες και την έχει μετατοπίσει στον εγκέφαλο. Είναι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν το μεγάλο ποσοστό των θηλαστικών, το 90%, δεν είναι μονογαμική. Φαίνεται από ενδείξεις που υπάρχουν αρκετές ότι ο άνθρωπος δεν ανήκει στο 10%. Βιολογικά τουλάχιστον. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος μοιάζει με τα ζώα μόνο κατά το 1/3. Βιολογικά δηλαδή μοιάζει. Βιολογικά. Κοινωνικά δεν μοιάζουμε. Η κοινωνία διαμορφώνει τη σεξουαλική συμπεριφορά. Την αλλάζει, όπως διαμορφώνει και ένα σωρό άλλες συμπεριφορές μας. Κανένα ζώο δεν τρώει με κουτάλι και πιρούνι, ξέρω εγώ. Έτσι. Ο άνθρωπος τρώει μέχρι, κι αυτός, μέχρι το μεσαίωνα, μη φανταστείτε, δεν είχε πιρούνια, τρώει με τα χέρια. Έτσι. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που άρχισε να τρώει με πιρούνια και κουτάλια. Αλλά όλο αυτό είναι παρέμβαση κοινωνική. Διαμόρφωση από την κοινωνία. Η κοινωνία λοιπόν διαμορφώνει και τη σεξουαλική λειτουργία. Και τη διαμορφώνει έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερα ωφέλη.
Γι' αυτό και βλέπετε κατά καιρούς να αλλάζει αυτή η πίεση πάνω στη σεξουαλική λειτουργία. Είναι λίγοι αυτοί που θα θυμούνται, όπως εμένα, ότι στη δεκαετία του 50 υπήρχαν εγκλήματα τιμής. Δηλαδή, ο αδερφός μπορεί να σκότωνε ένα νεαρό ο οποίος πήγαινε κάτω από τον μπαλκόνι της αδερφής του και της έκανε καντάδα. Καυτό κατ' επανάληψη, οπότε η γειτονιά το μάθαινε και την εξέθετε. Και μπορούσε να φτάσει σε φόνο αυτό. Μέχρι και όλη τη δεκαετία του 50, μέχρι και το 60. Νομίζω ότι το τελευταίο έγκλημα τιμής ήταν κάπου εκεί, 60-61. Και ξέρετε ποιο ήταν το πιο περίεργο? Ότι αυτός που σκότωνε για αυτό το λόγο δικαζόταν 6 μήνες. Διότι η κοινωνία, ο δικαστής το θεωρούσε ότι ήταν εμβρασμό ψυχής και ενδικαίο που τον σκότωσε. Το πιο σημαντικό είναι πως όταν αυτά τα λέω στους φοιτητές, η σημερινή ομάδα, οι φοιτητές, έτσι, εξανίστανται και λέει, αντί να είναι ευχαριστημένος που η αδερφή του βρήκε εγκόμενο, κάτσε και τον σκότωσε και από πάνω, λέει, τι κατάσταση είναι αυτό. Αυτό για να δείτε το άλμα που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία από το 50 μέχρι το 2000 και πώς η κοινωνία διαμορφώνει όλα αυτά τα σεξουαλικά θέματα. Αναμφισβήτητα λοιπόν ο άντρας δεν είναι μονογαμικό όν, φαντάζομαι όμως ότι και οι γυναίκες επίσης δεν είναι μονογαμικές. Άλλο αν ο άντρας μπορεί να είναι πολύ πιο πολυγαμικός από ό,τι μπορεί να είναι η γυναίκα. Αλλά η κοινωνία σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αφού σε σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση, κάπου θα έχει και μερικά ωφέλη αυτό το πράγμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι απόγονοι οι οποίοι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πολύ σταθερό, παρουσιάζουν κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά τους, όχι αρρώστια υποχρεωτικά, αλλά κάποια προβλήματα. Επίσης, η υποστήριξη την οποία έχει το ζευγάρι. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί να παντρευόμαστε? Δεν έχουμε λόγο να παντρευόμαστε. Όμως, η ζωή η κοινωνική είναι αρκετά πιεστική, ώστε το μοίρασμα μερικών πραγμάτων να διευκολύνει και να μπορεί κανείς να τα βγάλει καλύτερα πέρα, όχι μόνο στο σεξουαλικό τομέα, αλλά και στον υπόλοιπο τομέα. Και από αυτή την άποψη αξίζει τον κόπο να δοκιμάζει κανείς και να παλεύει την σχέση του, ώστε να την κρατάει ζωντανή. Όχι μόνο μέσα από το σεξ, αναμφισβήτητα. Το σεξ είναι ένα μέρος της επικοινωνίας του ζευγαριού. Και, επιτρέψτε μου, όχι το μεγαλύτερο. Παρόλο που όσες φορές έχω δει ζευγάρια μου λένε ότι το σεξ είναι το παν στη σχέση του ζευγαριού, στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Μην τα υπερβάλλουμε. Είναι ένα μικρό μέρος. Είναι το μικρότερο μέρος από αυτό που ονομάζουμε γενικότερη επικοινωνία του ζευγαριού. Η μόνη διαφορά είναι ότι η σεξουαλική λειτουργία είναι ένας ογκόλιθος. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ενώ τα υπόλοιπα είναι μικρά καθημερινά, αλλά είναι τα πιο πολλά. Είναι τα πιο πολλά. Γι' αυτό και επικεντρώνεται κανείς εκεί. Και επειδή τώρα η επιστήμη έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε αυτά ευκολότερα, από ό,τι έχουμε να παρέμβουμε στα εκατοντάδες μικρά καθημερινά πράγματα. Αυτά που μας λένε ότι εμείς τα βρίσκουμε παντού, αλλά ξέρετε, τσακωνόμαστε για μικροπράγματα. Και το λέει και ο ένας και ο άλλος. Και η απορία είναι, αφού τσακώνεστε για μικροπράγματα, γιατί δεν τα καταφέρετε να τα βρείτε? Διότι απλούστατα αυτά τα μικροπράγματα είναι πάρα πολλά και παραπέμπουν σε στοιχεία της προσωπικότητας δίσκαμπτα να αλλάξουν. Γι' αυτό και εκεί έχουμε μεγάλη δυσκολία. Η σεξουαλική λειτουργία λοιπόν παραμένει ένας ογκόλιθος ο οποίος μπορεί να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε μερικές δυσκολίες και έτσι να είναι ο σπόγκος ο οποίος θα σβήσει από τον πίνακα αυτά τα οποία γράψαμε την περασμένη εβδομάδα, που έβρισε στην μάνα μου, που έβρισε στην αδερφή μου, τι σου φταίγε τώρα η πεθερά σου, να του λέει, και παίρνεις το σφόγγο, μετά από μια τέτοια κατάσταση, τα σβήνεις, ανανεώνεται επομένως η κατάσταση. Από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντική η σεξουαλική λειτουργία, αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, το άπαν στις σχέσεις των δύο φίλων. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή εισαγωγή για επόμενο. Αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ την βαθμολογία σας.